Σημαίνει πάρα πολλά γιατί το νικηφόρο αποτέλεσμα συνοδεύτηκε και με μια πιστική εμφάνιση. Από το πρώτο λεπτό το μάτι γυάλιζε. Από το πρώτο λεπτό ήμασταν το αφεντικό του αγώνα. Κάναμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Με λίγο περισσότερο καθαρό μυαλό θα μπορούσαμε να εδρώναμε την νίκη μας. Ούτως ή άλλως είτε ένα μηδέν είτε περισσότερο είτε μεγαλύτερο σκορ. Τρεις βαθμοί είναι. Τους παίρνουμε. Θα κάνουμε καλές διακοπές τώρα στο πρωτάθλημα, αλλά μετά από 24 ώρα έχουμε ένα ακόμη πιο σημαντικό παιχνίδι στο κύπελλο, αντίπαλο την ΑΕΛ. Κρατάμε την εμφάνιση, κρατάμε και την συμπαράσταση του κόσμου, υποκλίνομαι στην παρουσία που είχα στο σημερινό παιχνίδι. Θέλουμε ακόμη περισσότερο στην Τετάρτη. Αυτή η ομάδα πήθηκε τον πλέον δύσπιστο για τις δυνατότητες της. Τους θέλουμε με τον ίδιο τρόπο, φωνή, παλμό και ενθουσιασμό. Συνεχίσουμε έτσι και το μέλλον θα είναι ακόμη καλύτερο. Κυριακό, πλην 4 από την κορυφή, πλην 3 από την δεύτερη θέση. Τι σημαίνει αυτό για την ΑΕΚ? Δεν μου αρέσουν οι μαθηματικές πράξεις. Εγώ ξέρω ότι πήραμε σήμερα 3 βαθμούς. Η ομάδα απέδωσε πολύ καλό ποδόσφαιρο και κοιτάμε το παιχνίδι κυπέλλου με την ΑΕΛ. Θα πάμε για το πρώτο βήμα, γνωρίζοντας ότι θα κρυθούν τα πάντα στο εμαλυπτικό στη Λεμεσό, αλλά εμείς θα πάμε για το πρώτο βήμα με πίστη, αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα, αισιοδοξία, προκειμένου να μπορέσουμε, όπως είπα, πιο πριν να κάνουμε το πρώτο βήμα για πρόκριση στο τελικό. Δεν κοιτάμε ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω. Εμείς κοιτάμε το πώς η ομάδα θα παρουσιαστεί όπως πρέπει στο επόμενο παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι δεν είναι στο πρωτάθλημα, είναι στο κύπελλο με την ΑΕΛ. Παίζονται πάρα πολλά, είμαστε μέσα στους στόχους μας και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Επομένως, σε δημότητα πάντες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, είμαστε μια πραγματική οικογένεια στην ΑΕΚ. Θέλω να το τονίσω αυτό. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, τώρα που ο κόσμος έχει επιστρέψει μαζικά στο πλευρό της ομάδας να παραμείνει, θέλουμε ακόμη περισσότερο στην Τετάρτη και τα καλύτερα έπονται.